Κύριε Παφίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χάνης Νικολάου, καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Το πρωί, παρά την απαγόρευση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, κάνατε μια συμβολική εκδήλωση έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ανοχή της αστυνομίας, πρέπει να πω, και επίσης πρέπει να σημειώσω, για να είμαι πάντοτε δίκαιος, τηρώντας και τα μέτρα, δηλαδή με αποστάσεις και φορώντας μάσκες. Ωστόσο, στη συνέχεια, προχωρήσατε και σε πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί αυτή η δεύτερη κίνηση, γιατί ρίξατε λάδι στη φωτιά? Δεν ρίξαμε λάδι στη φωτιά. Το λάδι το έχει ρίξει η κυβέρνηση. Γιατί το λέτε αυτό? Με αυτή δεν παραβιάσατε, κύριε Παφίλη, την... Όχι, θα ρωτάω. Αν δεν θέλετε να ρωτάω, να σας πάρουμε μια δήλωση και να φύγω. Αλλά θα με αφήσετε να απαντάω κιόλας. Ναι, αλλά δεν τέλειωσε η ερώτηση. Η ερώτηση είναι σαφής. Είπατε ότι έριξε λάδι η κυβέρνηση. Ναι. Και η ερώτηση είναι, δεν παραβιάσατε την εντολή του αρχηγού της αστυνομίας να μην γίνουν συναθρήσεις και πορείες? Εντολή η οποία μάλιστα, παρά την προσφυγή του Μέρα 25 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι ένα ανώτατο δικαστήριο του τόπου μας, κρίθηκε ότι πρέπει να ισχύσει. Μάλιστα. Ακούστε κύριε Χατζη Νικολάου. Αντί να συζητάμε σήμερα πώς και ποια μέτρα πρέπει να παρθούν που από εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχουν παρθεί τώρα, και εννοώ τα μέτρα για τον κορονοϊό, αντί να συζητάμε σήμερα ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, ότι πρέπει στο μετρό που γίνεται χαμός και που δεν υπάρχουν καν στοιχειώδη μέτρα στις συγκοινωνίες, παλιότερα στα σχολεία. Όταν τελειώσετε με την κριτική στην κυβέρνηση, την οποία με χαρά θα ακούσω και πάντα ακούω και είμαι ανοιχτός εδώ και στο ραδιόφωνο, θέλω να απαντήσω όμως και στην ερώτησή μου. Θα απαντήσω τώρα. Ναι, ναι. Λέω, αντί να συζητάμε αυτά, συζητάμε τώρα για την απόφαση, την απαράδεκτη που πήρε η κυβέρνηση, χουντικού τύπου θα έλεγα. Τα ζήσαμε αυτά. Βαριά να απαγορεύσει οποιαδήποτε συγκέντρωση μισό λεπτό. Εν ονόματι της πανδημίας. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Έχετε δει πώς ήταν η αστυνομική σήμερα? Ένας πάνω στον άλλον. Με είχατε ακούσει στο ραδιόφωνο το πρωί, που δεν γινόταν γιατί ήσασταν έξω, άσκησα κριτική σε αυτό το πρωί από το Real FM. Στο ότι πολλοί δεν φορούσαν ούτε μάσκες. Μόνο αυτό. Ζήσαμε λοιπόν... Αλλά αυτά είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ακούστε με να σας πω. Και βλέπω ότι η μπάλα πάει στην εξέδρα. Κάνετε κριτική σε όλα, αλλά δεν απαντάτε. Εμείς δεν πάμε στην εξέδρα. Παίζουμε στο γήπεδο και βάζουμε και γκολ. Ωραία. Και τέτοιο γκολ το βάλαμε σήμερα, αν θέλετε να μιλήσουμε ποδοσφαιρική γλώσσα. Γιατί παραβιάσατε λοιπόν την... Εμείς λοιπόν κάναμε αυτό που είχαμε ζητήσει από την αρχή. Και είμαστε συνετείς. Να γίνουν συμβολικές εκδηλώσεις και να τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα. Ναι, αλλά αυτό που ζητήσατε δεν έγινε αποδεκτό. Δεν είστε κράτος εν κράτη. Είστε πολιτικό κόμμα σε μια συντεταγμένη πολιτεία. Κύριε Νικολάου, η ιστορία δεν προχώρησε με την πυκνή υπακοή του κινήματος απέναντι στην κάθε κυβέρνηση. Προχώρησε κυρίως με ανυπακοή. Εμείς λοιπόν κάναμε ανυπακοή, οργανωμένη, με υγειονομικά μέτρα που δεν παίρνονται πουθενά. Ούτε στους χώρους δουλειάς, ούτε στις υπηρεσίες, ούτε παντού. Υποδειγματική, κυριολεκτικά. Και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν η κυβέρνηση είχε πει να γίνουν συμβολικές, γιατί συμβολικές κάναμε εκδηλώσεις και το πρωί και το απόγευμα. Για το απόγευμα θα ζητήσουμε πιο αναλυτικά. Συμβολικές εκδηλώσεις με αυστηρότατα υγειονομικά μέτρα, περισσότερο και από 1,5 μέτρο, και νομίζω ότι αυτό θα το εκτιμήσει ο ελληνικός λαός. Τι εισπράξαμε το απόγευμα, επειδή μιλάμε για πρώτη φορά στο δικό σας το κανάλι? Θα σας το πω όπως έγιναν. Εισπράξαμε ένα όργιο αυταρχισμού. Όργιο. Ήταν παρατεταγμένοι, δεν ήταν πορείες. Ούτε στην Αμερικάνικη πρεσβεία, και σταματήστε να το λέτε. Ούτε πορεία το απόγευμα. Ωραία, ήτανε να μας γράψετε και τι θα λέμε. Με αυστρά, να μας γράψετε μέτρα. Και τι θα λέμε. Και ξαφνικά δεχτήκαμε επίθεση από την αστυνομία. Όταν πήγαμε να διαπραγματευτούμε, να τους πούμε
Ηρεμήστε, να συζητήσουμε. Συγγνώμη, από το Χίλτον δεν μπορεθήκατε. Με συγχωρείτε, είπατε ότι κακώς λέμε τη λέξη πορεία. Έτσι δεν είπατε. Δεν ήταν πορεία. Ναι. Δεν μπορεθήκατε από το Χίλτον προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Όχι, δεν πήγαμε πουθενά. Έγινε η παράταση. Διότι σας σταμάτησαν. Διότι σας σταμάτησαν. Όχι, έγινε μπροστά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Και το βλέπετε, δείξτε τα πλάνα. Δείξτε τα πλάνα για να δείτε. Ναι, τα πλάνα τα βλέπω. Έχουν, αλλά εκεί πώς φτάσατε. Και δείξτε και τους αστυνομικούς απέναντι να δείτε πώς είναι. Μη μας κόλλησαν και κορονοϊό σήμερα. Που βρεθήκαμε, αυτά δεν έχουν σαν συμβεί, κύριε Χατζηνικολάου. Σας το λέω υπεύθυνα και ειλικρινά. Πήγαμε να τους πούμε και μας όρμηξαν. Με πιάσαν και με τραβάγαν. Πιάσανε παραλίγο να ορμήξουν και στην υπογραμματά του κομματός μας. Σεβασμός κανένας. Μία φασιστική αντίληψη προελεκτικά. Και να σας πω και τη συνέχεια λοιπόν, για να τελειώνουμε. Κάναν 5 συλλήψεις στο σωρό. Κάναν του λούμι στο ξύλο έναν άνθρωπο, το άλλο του βγάλαν την πλάτη και πιάσαν 3 τυχαία. Και λέμε, μα γιατί τι έκαναν. Τίποτα. Αφήστε τους ελεύθερους και φεύγουμε. Συμφωνήσαμε τελικά, αφήσανε ελεύθερους, αυτό πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Και όταν ξεκινήσαμε και φεύγαμε, έγινε γενικευμένη επίθεση. Η οποία το ότι δεν είχε νεκρούς και θύματα, είναι τυχαίο να ξέρετε, και αυτό να τα ακούει και η κυβέρνηση. Μία επίθεση πρωτοφανής, η οποία ξεκίνησε με ρήψη χημικών ασύστολα και στη συνέχεια με κάθοδο των δημιουργών του ΜΑΤ που έκαναν του λούμι στο ξύλο όποιος έφευγε από τη συγκέντρωση για της Ομόνιας. Που σημαίνει ότι αυτή η απόφαση ήταν προηλυμένη. Και θα ήθελα να πω και δημόσια, για να το ξέρετε, ότι είπαμε μόλις γυρίσουν φεύγουμε. Και μόλις ξεκινήσαμε να φύγουμε έγινε η επίθεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι ανακοινώσεις που δόθηκαν και από την αστυνομία και από τους υπόλοιπους είναι ψευδείς. Έτσι είναι τα γεγονότα. Πάντως, και προκαλώ όποιον θέλει να βγει να μιλήσουμε. Τα γεγονότα μπορεί να είναι όπως τα περιγράφετε. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Δέχομαι, δεν νομίζω ότι δέχομαι, μπορεί να αμφισβητείτε. Δέχομαι. Την εγκυρότητα αυτών. Να τελειώσω μία φράση. Είστε με γνωρίζετε δεκαετίες και έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις. Να τελειώσω τη φράση μου. Ναι. Έλεγα όμως ότι εδώ έχετε ξεχάσει κάτι σε όλη τη διήγησή σας. Ότι αυτά δεν συμβαίνουν σε μια κανονική περίοδο. Συμβαίνουν σε περίοδο καραντίνας. Με τους λοιμοξιολόγους να μας παρακαλούν όλους να μείνουμε κλειδωμένοι στα σπίτια μας όσο μπορούμε, να μην κυκλοφορούμε, να μην συγχρωτιζόμαστε, να μην ερχόμαστε σε επαφή για να μην έχουμε πρόβλημα με τον ιό. Θέλω να πω, τι θα γινόταν δηλαδή αν φέτος επέλεγε το ΚΚΕ να καταθέσει το στεφάνι του με μια αντιπροσωπεία λίγων στελεχών του με το γραμματέα σας και να αφήσετε για του χρόνου τις εκδηλώσεις. Ναι, λέω λοιπόν ότι αυτά αυτό που... Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα. Ναι, αυτά που λένε οι λοιμοξιολόγοι και τα μέτρα τα τηρήσαμε με ακρίβεια. Αλήθεια, η κυβέρνηση τα τηρεί. Στο μετρό τα τηρεί. Όταν ένας πάνε στον άλλον, όταν έχει 11 λεπτά καθυστέρηση. Στα εργοστάσια που γίνεται χαμός τα τηρούν. Στα λεωφορεία τα τηρούν. Όλα αυτά τα μέτρα τα υγειονομικά. Εμείς από την πρώτη στιγμή και σαν κόμμα αλλά και γενικότερα σαν κίνημα είπαμε αυστηρά μέτρα να τηρηθούν με μάσκες με τα πάντα. Η κυβέρνηση λοιπόν χρησιμοποιώντας την πανδημία πάει να κρύψει τις ευθύνες της γιατί φτάσαμε ως εδώ. Γιατί από το Μάιο μέχρι τώρα δεν πήρε κανένα μέτρο. Και θα σας πω και κάτι ακόμα κύριε Χατζηνικολάου. Ήρεμα και να το σκεφτούμε. Εντάξει. Να τηρήσουμε όλα τα μέτρα. Να κλειστούμε μέσα, βεβαίως, αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση να κατεβάζει βιομηχανία αντεργατικών μέτρων. Βρήκαμε παπά να θάψουμε από μια δεκαριά. Αυτό κάνει τόσο καιρό. Τώρα, δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο στη Βουλή να κατεβάζει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να τα πάει αργότερα. Πριν από λίγο. Και λοιπόν, σας λέω λοιπόν. Πείτε το για να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ναι, δεν θα μας θυμώσουν. Πριν από λίγο. Και ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει αυτό. Ο στόχος ήταν θα μπορούσε να μην δημιουργηθεί τίποτα. Ο στόχος ήταν να αποπροσανατολιστεί η συζήτηση για τις ευθύνες τις εγκληματικές που έχει και για τον κορονοϊό και δεύτερον να ξυλώσουμε σιγά σιγά αυτές τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Πριν από λίγο, κύριε Παφίλη, η Νέα Δημοκρατία έδωσε στη δημοσιότητα
μια ανακοίνωση στην οποία μιλάει για fake news από την πλευρά του ΚΚΕ. Λέει δηλαδή ότι το ΠΑΜΕ έκανε μια ανάρτηση περί δίθεν αστυνομικής βίας, εμφανίζοντας μια φωτογραφία η οποία είναι από άλλη χώρα, είναι από την διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων στο Βέλγιο. Έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία. Και να, εδώ είναι, τη βλέπετε αυτή την ανάρτηση του ΠΑΜΕ και τη φωτογραφία. Θέλω ένα σχόλιο σας. Να σας πω τώρα, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται με τα fake news. Εγώ ξέρω ότι με πιάσανε από τα... και εμένα και άλλους βουλευτές. Μου σκίσανε το... Όχι, σκίστηκαν οι κουμπότρεπες αυτό που κάμισε. Και ευτυχώς με τράβηξαν για να μου βάλουν θεροπέδες και να με πάνε μέσα. Γιατί τους έλεγα, ηρεμήστε να συζητήσουμε. Ξέρω ότι σπρώξαν όλους τους βουλευτές του ΚΚΕ. Ξέρω ότι κάνανε ανήθικη, αλήθικη επίθεση. Όταν φεύγαμε την κάνανε. Δεν σας λέει τίποτα αυτό. Όταν φεύγαμε, όταν συμφωνήσαμε ότι φεύγουμε και ξεκινήσαμε να φύγουμε, άρχισε τότε ο ρημαδρός. Κύριε Επαφίλη. Να σας πω, κύριε Χατζη Νικολάου, κάτι. Ναι, είναι πείτε το για να κλείσω. Να σημαδεύουν τον γραμματέα του κόμματος, πολιτικό αρχηγό, και να το ρίχνουν χημικό στα πόδια. Και μετά να ρίξουν και σε μένα και φυσικά σε όλους τους διαδηλωτές. Άρα λοιπόν αυτά που λένε περί fake news και λοιπά υπάρχουν ζωντανά, τα ζήσαμε. Και ξέρετε το ΚΚΕ δεν κάνει FM. Μιλάει με αλήθεια. Μάλιστα. Τα fake news να τα αναζητήσουν αλλού. Και επειδή άκουσα ένα κομμάτι λίγο από την εκπομπή σας, από την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς βάλαμε απέναντι την κοινωνία, την κοινωνία την έχει βάλει απέναντι η πολιτική της κυβέρνησης που είναι άθλια, που δεν έχει κάνει τίποτα, που στέλνει ανθρώπους στο θάνατο, που τις έχουμε πει 100 φορές τι μέτρα πρέπει να πάρει και δεν το κάνει αυτό. Κύριε Επαφίλη, να τα ρίξει όλα στο Πολυτεχνείο και σε άλλα. Σας ευχαριστώ θερμά.